Κύριε Σοφιανή, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κυρία Μπαλτατζή. Καλά είστε? Προσπαθούμε. Λοιπόν, ομολογώ ότι προσεκτικός, πάντα είστε προσεκτικοί στο ΚΚΕ, αλλά και αυτό που εχθές είπε ο κύριος Καραθανασόπουλος βάζει τη δική σας υπογραφή στη στάση που έχετε κρατήσει, με την έννοια ότι αφού μιλάτε μεν για μια κοκορομαχία, λέτε πως υπάρχει κανονισμός, όμως δεν μπορεί να εφαρμόζεται επιλεκτικά, δεν μπορεί να οδηγήσει σε παρεμπόδιση της έκφρασης. Τελικά ήταν παρεμπόδιση της έκφρασης στον κύριο Πολάκη? Θα μου επιτρέψετε να πω ότι πέρα από την συγκεκριμένη τοποθέτηση για αυτό καθε αυτό το γεγονός, η σημασία της συνολικότερης μας στάσης απέναντι σε αυτό το επεισόδιο το χτεσινό είναι, θα έλεγα, ένα συμπέρασμα που βγάζει όλος ο κόσμος που μας ακούει και που τα παρακολουθεί. Mm-hmm. Έχει κουραστεί ο κόσμος, έχει απειβδίσει με αυτούς τους κυλοκαυγάδες. Και από τη δική μας πλευρά θέλουμε να τονίσουμε ότι αυτό το σκηνικό, μία ο Πολάκης με τον Αθανασίου, μία ο Φουρθιώτης και οι αποκαλύψεις του, μία η Νοβάρτης και η σκανδαλολογία, mm-hmm. γίνονται για να κρύψουν μια ουσιαστική συμφωνία στα κύρια. Ξέρετε, το επεισόδιο αυτό έγινε ενώ στη Βουλή συζητείται ο ανεπτυξιακός νόμος. Ναι, ναι, ναι. Επιτρέψτε μου να πω. Παρακαλώ. Η αρχική τοποθέτηση του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ μιλώντας για τον αναπτυξιακό νόμο ήταν: ο σημερινός νόμος συνεχίζει τις δύο πρώτες καινοτομίες του νόμου του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ναι. Αυτό συνεχίζει. Είναι η συνέχεια του κράτους. Είναι εκεί που το αφήνει ο ένας, συνεχίζει ο άλλος, και ταυτόχρονα μιλάμε για έναν αναπτυξιακό νόμο ο οποίος δίνει πάνω από 11 δισεκατομμύρια με τη μορφή επιδοτήσεων και κάθε είδους διευκολύνσεων προς το κεφάλαιο, την ώρα που ο λαός μας γονατίζει από την ακρίβεια, την ώρα που τα νοσοκομεία καταραίουν, που παραμένουν κλειστά νοσοκομεία που έκλεισαν οι προηγούμενοι, τα διατήρησαν και τα συνεχίζουν κλειστά, την ώρα που στα σχολεία γίνεται αυτό που γίνεται, mm-hmm. και σε αυτή τη φάση, να το πω έτσι, την πολιτική που θα πρέπει να κριθεί ο καθένας με το τι λέει για αυτό που καίει το εισόδημα, την τσέπη πρώτα απ' όλα του κόσμου που μας ακούει, υπάρχουν οι σκυλοκαυγάδες και τα στημένα σκηνικά. Κύριε Σοφιανέ, του κύριου, ναι, Αθανασίου, και το θέατρο που παίζει ο κύριος Πολάκης. Αυτή είναι. Παρά τα αυτά, προφανώς εμείς οι πολίτες, η κοινωνία, παρακολουθούμε με προσοχή. Είναι σαφές ότι η κοινωνία προσδοκά από τους πολιτικούς, από την κυβέρνηση, από τους πολιτικούς στο σύνολο, απαντήσεις στα πολύ μεγάλα προβλήματα και προτάσεις που έχουμε. Ωστόσο, παραμένει ζητούμενο το ύφος και το περιεχόμενο του κοινοβουλευτικού διαλόγου. Δεν πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Απευθύνεστε στο κόμμα μας, το οποίο στα πλαίσια της λειτουργίας αυτού του κοινοβουλίου προσπαθεί με επιχειρήματα, προσπαθεί με συγκεκριμένη πολιτική ανάλυση αλλά και πρόταση να αναδείξει το κρίσιμο, το κύριο, και να μην μπαίνει στη λογική των δευτερευόντων, σε αυτή τη σκανδαλοθυρία, να το πω έτσι, στην ατάκα η οποία θα παίξει το Α ή το Β. Εγώ θέλω να ξαναφέρω τη συζήτηση στο κύριο. Συζητάμε για έναν αναπτυξιακό νόμο που θα δώσει δισεκατομμύρια σε εταιρείες οι οποίες είδαμε με τον πρόσφατο χιονιά πώς λειτουργούν. Ποιος πληρώνει αυτά τα λεφτά? Για αυτά λοιπόν τα θέματα δεν υπήρξε καμία πρόταση μορφής του ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί συμφωνούν. Γιατί μαζί μιλάνε για την πράσινη μετάβαση, την οποία την πληρώνουμε πανάκριβα στους λογαριασμούς ρεύματος και φυσικού αερίου. Ναι. Μαζί μιλάνε για τους σχεδιασμούς που κάνουν οι Αμερικάνοι με τις συμφωνίες που φτιάξαν και οι δύο, και που μιλάμε για προετοιμασία πολέμου που η Ελλάδα θα χρησιμοποιηθεί για τον πόλεμο που στείνει το ΝΑΤΟ με τη Ρωσία. Μιλάμε για τον EastMed, για τον οποίο διαφήμιζαν και τώρα τον αδειάζουν. Μιλάμε δηλαδή για μια καθημερινότητα την οποία την πληρώνει ακριβά το λαιλατημένο εισόδημα του εργαζόμενου. Εκεί είναι το κύριο λοιπόν. Αυτή την προσπάθεια κάνουν να αποτρέψουν από το κύριο τη συζήτηση,
Γι' αυτό βλέπουμε να μιλάει ο κύριος Τσίπρας και να ασχολείται με το Φουρτιώτη. Να απαντάει ο κύριος Μητσοτάκης και να μας μιλάει για την Οβάρτης. Άρα κύριε Σοφιανέ, αυτό που από πολλούς εκτιμάται ότι με αφορμή την πρόταση Μομφής και από την στάση όλων των υπολείπων των κομμάτων της αντιπολίτευσης επί της πρότασης αυτής, η λογική ότι διαμορφώνεται ένα αντικυβερνητικό μέτωπο, εσείς συμφωνείτε με αυτό? Δεν υπάρχει κανένα αντικυβερνητικό μέτωπο από την πλευρά την ουσία της κυβερνητικής πολιτικής. Mm-hmm. Μπορεί να γίνει κατανοητή στον κόσμο μας ακούει, εσείς πιστεύω το αντιλαμβάνεστε αυτή η διαφορά. Δεν υπήρξε μομφή στο έργο της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Αυτό το έργο το συνεχίζει από εκεί που το άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε τι να πιάσουμε, το ασφαλιστικό του Κατρούγκαλου που συνεχίζεται, που ζει και βασιλεύει, τα εργασιακά και το μεσαίωνα και τους παγωμένους μισθούς της κυρίας Αχτσιόγλου που τη συνεχίζει ο κύριος Χατζηδάκης. Να μιλήσουμε λοιπόν για την ουσία της πολιτικής στα κρίσιμα, στα πολιτικά ζητήματα στα οποία υπάρχει συνένεση. Από εκεί και πέρα υπάρχουν φυσικά και εκλογικοί και ψηφοθυρικοί σχεδιασμοί. Η προσπάθεια δηλαδή το φύγε εσύ να έρθω εγώ, αλλά για να παιχτεί αυτό το σκηνικό της εναλλαγής, για να διαχειρίζονται τα ίδια τα καταστρεπτικά για τη ζωή και για το μέλλον του λαού μας, πρέπει να στείνεται και ένα σκηνικό προσανατολισμού. Σαν αυτό που είδαμε χθες και το οποίο, όπως σωστά εντοπίσατε, απ' τη μια έχουμε τις ευαισθησίες επιλεκτικές του κυρίου Αθανασίου περί του χρόνου και του κανονισμού και έχουμε ένα στημένο σκηνικό από τον κύριο Πολάκη που στα πλαίσια της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν είναι Πολάκης, είναι συνολικότερα μια τακτική που ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, από τα τσίγκινα σοβαρακά και πήγαμε μετά στην Οβάρτης. Σύμφωνοι. Πάντως με αυτά είναι γελία πράγματα. Ναι, με αυτά και με τούτα, κύριε Σοφιανέ, διαμορφώνεται ένα κλίμα που είναι καθαρό πια. Τι χαρακτηριστικά έχει αυτό το κλίμα? Είναι ένα κλίμα το οποίο δείχνει να πηγαίνει σε αυτό που λέμε σκληρή πόλωση. Την ίδια ώρα που κάποιοι επιμένουν πως επί της ουσίας μετά την πρόταση Μομφής ατύπως εγκαινιάζεται και η προεκλογική περίοδος. Εσείς στο ΚΚΕ εκτιμάτε ότι έχουμε προώρες εκλογές μπροστά μας? Θα έχουμε εκλογές σε χρονικά διαστήματα που θα επιλέξει η κυβέρνηση. Ότι η πάντα έτσι περίοδος, γίνεται. Πάντα έτσι γίνεται. Για να μην μπούμε τώρα στο αν θα είναι Μάη, αν θα είναι Οκτώβρη. Δεν θα μπούμε να το ορίσουμε έτσι, αλλά θα είναι εκλογές που θα έρθουν νωρίτερα, αυτό ρωτώ. Αυτό που είναι φανερό είναι ότι γίνεται προσπάθεια και η σημερινή ανακοίνωση για τη μείωση του ένφια και υποτίθεται η αύξηση των 2 ευρώ, να δούμε ποια ευρώ θα πληρωθούν οι λογαριασμοί του ρεύματος, τους οποίους έχει φεσώσει τον ελληνικό λαό η πράσινη μετάβαση του Μητσοτάκη και του Τσίπρα και η απολιγνητοποίηση της Ελλάδας για να εισάγουμε πανάκριβο φυσικό αέριο, για να παράγουμε ενέργεια, πολιτικές επιλογές οι οποίες κοστίζουν ακριβά στο μεροκάματο, στον καθημερινό μόχθο του εργαζόμενου, όταν η ανεργία βρίσκεται στα ύψη που βρίσκεται πάντα, πάνω από 1 εκατομμύριο μετρήθηκε, και όταν οι μισθοί έχουν λαϊλατηθεί. Αυτά είναι τα κρίσιμα ζητήματα και σε αυτά τα ζητήματα δεν πρέπει να μείνουμε στη διαπίστωση. Πρέπει να αντιπαλέψουμε αυτή την πολιτική. Ναι, και το είπατε ότι πρέπει λοιπόν να μείνουμε στην ουσία της πολιτικής. Το είπατε. Και ταυτόχρονα και να την αντιπαλέψουμε. Ναι. Εμείς κάνουμε πρόταση μορφή στην κυβέρνηση όλες τις μέρες του χρόνου. Και τις κάνουμε με διεκδικήσεις, προσπαθώντας να αποσπαστούν και να καθυστερήσουν μέτρα, να αναχαιτιστούν μέτρα, προσπαθώντας να ιεραρχήσουμε στα προβλήματα τα πραγματικά που καίνε τη λαϊκή οικογένεια και να κατανοηθεί από αυτόν τον αγώνα το που πρέπει να στραφούμε, γιατί χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Μάλιστα. Είναι δεδομένο ότι χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Μόνο που αυτή η αλλαγή πρέπει να γράφει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ κεφάλαιο. Καλά, τώρα όμως μου βάζετε και με προτρέπετε για να κάνω τις ερωτήσεις που πρέπει να κάνω και που χρόνο δεν έχω. Καλά κάνατε και βεβαίως αναφέρθηκα εγώ στο προεκλογικό. Καλά κάνετε εσείς και δίνετε αυτή την απάντηση, αλλά δεν μπορώ και εγώ να μην σας ρωτήσω και είναι η τελευταία ερώτηση, αν και έχω πολλές. Ναι. Ωραία. Όλα εσείς αυτά τα λέτε και βλέπουμε την ίδια ώρα να δημοσιοποιούνται οι δημοσκοπήσεις που το ΚΚΕ που βρίσκεται δημοσκοπικά. Θέλω να πω, δεν είναι ένα θέμα ότι δεν υπάρχουν αυτιά τεντωμένα. Θέλω να πω, δεν είναι ένα θέμα. Ναι. Είναι ένα θέμα, σαφώς, το ότι πρέπει αυτιά που είναι τεντωμένα και ακούν και που αντιλαμβάνονται ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δεν είναι μία από τα ίδια από ένα πολιτικό που εναλλάσσει κυβερνήσεις αντιλαϊκών πολιτικών επιλογών, πρέπει να στηριχτεί αποφασιστικά.
υπάρχει αντίφαση, προφανώς. Αυτή την αντίφαση, αυτή η αντίφαση πρέπει να προβληματίσει ένα κόσμο, συγκεκριμένο κόσμο. Κόσμο αριστερό, ριζοσπαστικό, που αντιστέκεται, που δεν ανέχεται άλλο την κοροϊδία, ναι, και που πρέπει αυτά που νιώθει και αισθάνεται να τα μετατρέψει και σε πολιτική επιλογή. Και όταν έρθει η ώρα των εκλογών, σε επιλογή ψήφου. Αλλά το κρίσιμο είναι και ότι πρέπει να αντιδράσει αυτός ο κόσμος σήμερα. Σήμερα, χτες ανακοινώθηκε ότι κλείνει Λάρκο, ότι πετιώνται στο δρόμο εκατοντάδες εργαζόμενοι. Πώς θα ζήσουν αυτές οι οικογένειες? Σήμερα πρέπει να αντιδράσουμε σε αυτή την πολιτική, για να μην μετράμε συνεχώς χειρότερες μέρες μπροστά μας. Κύριε Σοφιανέ, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.